θα προηγηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου με τίτλο «Μορφές του Πνεύματος και αγωνιστές του 1821 που πέθαναν πάμπτωχοι». Είναι το βιβλίο, βλέπουμε και το εξώφυλλο αυτή τη στιγμή, χαρακτηριστική πρόσκληση, συμπεριλαμβάνεται και το εξώφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο της κυρίας Γιούλας Μιλωνάκου Σαϊτάκη, πανεπιστημιακού, την οποία έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας για να πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε και τη δική μου καλησπέρα από τη Σπάρτη στην όμορφη Κρήτη και στους υπέροχους ανθρώπους της, με την οποία Κρήτη με συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί λόγω του ότι ο σύζυγός μου είναι κρητικός και για 40 συναπτά έτη ερχόμαστε το καλοκαίρι στην Κρήτη και μένουμε στη Σταλίδα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ στην όμορφη Σταλίδα εκεί παραλιακά. Ακριβώς και στην υπέροχη γενικότερα Κρήτη και στους ξεχωριστούς ανθρώπους της. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου σας, ποιοι είναι? Μάλιστα. Στο βιβλίο, κύριε Παναγιωτόπουλε, ιστορείται ένας ολόκληρος κόσμος και υφαίνεται μία μεγάλη εμβέλεια σε αφηγηματική τεχογραφία γεμάτη με ενδιαφέρουσες και συγκλονιστικές προσωπογραφίες. Συγκεκριμένα τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν, να το πω έτσι, αποτελούν τους αφηγηματικούς πίνακες του βιβλίου, τις προσωπογραφίες, έχουν αναμετρηθεί με ανυπέρβλητες δυσκολίες, έχουν βρεθεί κάτω από τις ιερέστατες συνθήκες, έχουν ζυμωθεί με τη δακέθιμη ανέχεια και έχουν εισπράξει σε πολλές περιπτώσεις ως ανταμοιβή την ένδυα, την περιφρόνηση, την αγνωμοσύνη και ακόμα περισσότερο έχουν δοκιμαστεί με την πικρία της επαιτίας όταν η αμύτωρπα πατρίδα δεν τους φέρεται όπως πρέπει και καταλήγουν να είναι ψωμοζήτες και επέτες όπως ήταν η θρηλυκή μορφή του 1821 ο Νικηταράς, ο οποίος κατέληξε να επαιτεί. Επομένως λοιπόν, οι πρωταγωνιστές του βιβλίου μου είναι μορφές που καλύπτουν τρεις μεγάλους θεματικούς πυλώνες, τους λογίους από όταν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, όταν ο αιμόφυρτος ελληνισμός ανέβαινε το Γολγοθά του και έμπαινε στο έρευος της πολυαίωνης δουλείας του, κρατώντας ωστόσο αλόβητα στο διάβα του χρόνου τα δύο απόρθητα οχυρά του, την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Άρα λοιπόν, οι πρώτοι πρωταγωνιστές, να το πω έτσι, είναι οι λόγοι, οι οποίοι φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη και έρχονται στη Δύση, ενισχύουν την εδραίωση των ανθρωπιστικών ιδεωδών και συνέχεια καταλήγουν σε μεγάλη ηλικία, κατατρεγμένοι και περιφρονημένοι, να πεθαίνουν πάμπτωχοι και να φτάνουν στην ηλικία των 80 και 86 ετών να πουλούν τα βιβλία τους σε πάγκους. Δίπλα σε αυτούς είναι οι λόγοι της τουρκοκρατίας, είναι οι δάσκαλοι του γένους, έχουμε σπουδαίες μορφές εδώ, λέω τον κορυφαίο τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος προκαλεί έκπληξη γιατί σε όλη του τη ζωή, κύριε Παναγιωτόπουλε, επένετο. Φανταστείτε ότι μας λέει ο βιογράφος του που κρατούσε απόρριτον τη χρηματική αυτού απορία. Το πόσο συγκλώνιζε τον Αδαμάντιο Κοραή, τον μεγαλύτερο, τον κορυφαίο άνδρα του εκπρόσωπο του νεοελληνικού διαφωτισμού, το θέμα αυτό της ένδυάς του, φαίνεται, ναι, από τη φράση που έλεγε ότι δεν λυπούμε γιατί είμαι πτωχός, σπαράσει μόνο την καρδία μου ο φόβος, μήπως η παινία μου σπαράσει την ανεξαρτησία. Είναι ιστορικά ντοκουμέντα με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι και έρχονται στο προσκήνιο για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί η έρευνά μου είναι πρωτογενής. Δεκαετής έρευνα. Πολύ σωστά κύριε Παναγιωτόπουλε. Έρχονται στην επιφάνεια άγνωστες στοιχές της ένδυας των ποικίλων αυτών μορφών και εφόσον λοιπόν μου δίδεται η ευκαιρία να πω ότι στην συνέχεια οι άλλοι ήρωες που καλύπτουν το δεύτερο θεματικό μου πυλώνα είναι οι ήρωες, οι αγωνιστές του 21, οι φιλικοί, οι ιεράρχες, άντρες, γυναίκες, να πω ορισμένα ονόματα, τον Νικηταρά, τον Πορθητή του Παλαμιδιού, τον Σταϊκόπουλο, τους εκπροσώπους της Φιλικής Εταιρείας, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, τον Γεώργιο Λεβέντη. Έχουμε πολλούς σπουδαίους
σπουδαίους πολεμάρχους από την Κρήτη, όπως ήταν ο Βασίλης Χάλης, όπως ήταν ο Ιερομόναχος Νεόφυτος Οικονόμος, όπως ο αγκυρότερος απομνημονευματογράφος της μεγάλης και άτυχης επανάστασης του 1821 στην Κρήτη, ο Κυριακός Καλίνικος Κρητοβουλίδης. Έχουμε τον Βαρνάβα, τώρα εστίασα στην Κρήτη, μου επιτρέπετε. Καλά κάνετε. Το Βαρνάβα Πάγκα, το Βαρνάβα Πάγκαλο. Έχουμε τον Σφακιανό Πλοίαρχο και Πολέμαρχο, τον Ανδρέα Φασούλη. Καταλήγουν όλοι αυτοί στην Ένδια και μάλιστα οι δύο τελευταίοι υποβάλλουν υπομνήματα στον Όθωνα για οικονομική ανακούφιση, οικονομική βοήθεια, οικονομική περίθαλψη. Και η τρίτη θεματική μου κατηγορία που, με την οποία κλείνουν τα δρόντα πρόσωπα του βιβλίου μου είναι οι λογοτέχνες, ανάμεσα στους οποίους λέω εντελώς ενδεικτικά είναι ο Ανδρέας Κάλβος, είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Κώστας Κρυστάλης, ο Ιωάννης Κονδυλάκης από τη Βιάνο, ο πατριώτης σας, ο κριτικός, είναι ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο σπουδαίος αυτός ακαδημαϊκός, ο Τραβλαντώνης και πάρα πολλές άλλες μορφές. Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια κατά κάποιο τρόπο βιογραφική αφήγηση ή αποτύπωση σε ένα βιβλίο της βιογραφίας προσωπικότητων. Το αντίθετο. Έχουμε να κάνουμε με κάτι ξεχωριστό. Πολύ σωστά το επισημαίνετε και έχουμε την προβολή, την αποκάλυψη των ιδιαίτερων πτυχών του βίου αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι καταλήγουν να είναι θύματα τραγικών γλίσσων καταστάσεων. Γιατί είτε έσβησαν κυριολεκτικά γονιπετούντες εμπρός στο φάσμα της πείνας, είτε βίωσαν στο γέρμα του βίου τους, στη δύση του βίου τους, την απόλυτη ένδυα, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγε ο Δημόκριτος, γύρας και παινία, δύο πράγματα δυσθεράπευτα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στο βασικό μήνυμα του βιβλίου και στο πόσο επίκαιρο είναι για τις μέρες μας, στις μέρες μας. Το βασικό μήνυμα του βιβλίου συνδέεται με αυτό το οποίο ακριβώς είναι και ο σκοπός του. Γιατί το βιβλίο, κύριε Παναγιωτόπουλε, επιτελεί και εκπληρώνει ένα βασικό χρέος συνυφασμένο στο ακέραιο με τον πραγματικό ρόλο τον οποίον καλείται να παίξει μνήμη. Δηλαδή τι, να μην επιτρέψει να παραδοθεί στη λύθη η ιδιαιτέρως αυτή ξεχωριστή πλευρά του βίου των ποικίλων μορφών που συνιστούν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και πνευματικής μας κληρονομιάς. Επίσης, επειδή το θίξατε μέσος πλην σαφώς, είναι πολύ σημαντικό ότι το βιβλίο εκδίδεται συγκυριακή, πολύ ευτυχής είναι αυτή η επετειακή συγκυρία, εκδίδεται τον ίδιο χρόνο που εορτάζονται τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής παλιγγενεσίας. Και ακόμα περισσότερο θα πρέπει να πω ότι λόγω του ότι το βιβλίο παρουσιάστηκε φέτος 26 Σεπτεμβρίου ενώ κυκλοφορήθηκε πέρσι, έχουμε και μία άλλη επέτειο. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Σωστά. Επομένως λοιπόν το μήνυμα είναι πολλαπλό. Ο στόχος του βιβλίου λοιπόν είναι να μην ξεχαστούν αυτές οι μορφές των οποίων το διάβα από τη ζωή δυστυχώς από τις πρόσφατες γενιές σε ορισμένες περιπτώσεις έχει συγγυθεί, έχει λησμονηθεί και αγνοείται ακόμα και το όνομά τους. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτή την κουβέντα. Στόχος του βιβλίου είναι όλοι αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, όλοι αυτοί να μην μείνουν αλειτουργητοι στην εκκλησιά της μνήμης. Μάλιστα. Γιατί όπως έλεγε και ο δικός σας, ο υπέροχος, ο αγαπημένος μου λογοτέχνης, ο Παντελής Πρεβελάκης, ο κατεξοχήν το κεντρικός, την ιστορία διδάσκουν οι νεκροί. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία εύχομαι, καλή δύναμη και με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ, είναι χαρά μου και τιμή μου που με φιλοξενήσατε. Δική μας η χαρά. Από τη μικρή και ιστορική Σπάρτη, την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εκλεκτούς φίλους και συγγενείς που έχουμε στην Κρήτη. Να είστε και καλά, να είστε καλά, χαιρετισμούς. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.